Κοιτάξτε εδώ. Είμαστε αέρα, επιστρέψαμε. Δεν έχουμε monitor, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Κοιτάξτε εδώ τι έχουμε μπροστά μας. 1,200 καλούδια, παραδοσιακά προϊόντα, όλα χριστουγεννιάτικα με σοκολάτες. Τι να πω, ότι μας έχουν σπάσει τη μύτη εδώ πόση ώρα, μια πανδεσία χρωμάτων. Ό,τι και να θέλεις, ό,τι και αν έχεις στο μυαλό σου, ό,τι και αν έχεις όρεξη να καταναλώσεις, ορίστε. Είναι εδώ, μπροστά είναι σου. Νομίζω πολύ θα θέλανε καταρχάς να είναι στη θέση μας αυτή τη στιγμή μπροστά από όλα αυτά τα εξαιρετικά γλυκά και τα καλούδια και τις δημιουργίες από το κριτικό φούρνο Ντέλι. Όμως πριν ξεκινήσουμε να καλωσορίσουμε και να πούμε χρόνια πολλά στους καλεσμένους μας, είναι ο κύριος Στέλιος Νικολιδάκης, ο Διευθύνων Σύμβουλος του κριτικού φούρνου Ντέλι. Καλώς ήρθατε, κύριε Νικολιδάκη. Βρήκαμε, ευχαριστούμε την πρόσκληση. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Και η κυρία Αναστασία Χατζηθεοδωρίδου, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων και ανθρώπινου δυναμικού, κριτικός φούρνος Daily. Καλώς ήρθατε, κυρία Χατζηθεοδωρίδου. Καλώς ήρθατε. Τι μας κάνατε σήμερα εδώ? Τι είναι όλα είπαμε αυτά? Να φέρουμε ένα κατάστημά μας εδώ. Εδώ. Είπαμε. Κάτι λίγα. Είπαμε να φέρετε κάτι, να κεράσετε, να το απολαύσουμε, να κάτι το γευτούμε. Κάτι λίγα, δεν τα λέμε. Λίγα είναι αυτά, έχουν κι άλλα. Πω. Πόσες επιλογές. Εορταστική διάθεση. Φέραμε λίγο τα Χριστούγεννα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ένα δωράκι είπαμε να μας φέρετε, κάτι να δοκιμάσουμε, όχι όλα αυτά. Θα δοκιμάσατε απ' όλα. Και είναι εξαιρετικής ποιότητας. Γνωρίζω πολύ καλά ότι χρησιμοποιείται αποκλειστικά πρώτες ύλες για τη δημιουργία όλων αυτών των γλυκών, όλων αυτών των δημιουργημάτων, των χριστουγεννιάτικων δημιουργημάτων. Έχει σπάσει μύτη μας κυριολεκτικά. Και θέλω ένα-ένα, σας παρακαλώ, να περιγράψουμε. Γιατί βλέπω και επικαλύψεις με σοκολάτα εκεί και δεν ξέρω τι κρύβεται από κάτω. Ναι, βέβαια. Όμορφα σπιτάκια. Για πείτε μας. Λοιπόν, έχουμε τα παραδοσιακά μελομακάρονα, τους κουραπιέδες. Βέβαια, το έχουμε εξελίξει λίγο. Έχουμε κουραπιέδες με επικάλυψη σοκολάτα για τους λάτες της σοκολάτας και μελομακάρονα με σοκολάτα. Φέτος δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε λόγω του κορονοϊού, οπότε φέραμε για λίγο Ευρώπη στο τραπέζι μας. Το βλέπω, θα έρθουμε και προς τα εδώ. Θα έρθουμε και προς τα εδώ, γιατί βλέπω και τα τσουρέκια, αλλά βλέπω και κάτι που μου θυμίζει ευρωπαϊκά δεδομένα. Ιταλία, ευρωπαϊκά για παράδειγμα. Στοιχεία. Πανετώνε, Ιταλία, σωστά. Το Παντόρο. Το βιενέζικο. Ποιο είναι το βιενέζικο? Το βιενέζικο είναι αυτό με τα κομμάτια σοκολάτας. Αυτό είναι το στόλεν, το οποίο έχει και πάστα μυγδάλου στο κέντρο. Με κομμάτια φρού από διάφορα φρούτα είναι. Μπράβο. Και Θεσσαλονίκη βέβαια, τσουρέκι. Και τσουρέκι. Να τιμήσουμε τη χώρα μας. Τα οποία τσουρέκια αυτά εδώ που βλέπουμε, πείτε μου ότι τρέχει αυτή η λαχταριστή σοκολάτα από μέσα με το που το κόψουμε για να το σερβίρουμε στο σπιτικό μας. Και η σοκολάτα και με μπουένο φυσικά και δεν θα μπορούσε να λείπει το κάστανο, αγαπημένο, γέμισε κάστανο. Και εντάξει, μην ξεχνάμε και τη δική μας την παράδοση, το παραδοσιακό χριστόψωμο. Έχετε κάνει, κύριε Νικολιδάκη, πολύ καλή δουλειά από την άποψη ότι έχετε παντρέψει, έχετε ταιριάξει τις κριτικές πρώτες ύλες, τα κριτικά στοιχεία, την παράδοση που δεν την ξεχνάτε ποτέ εκεί στο κριτικό φούρνο Daily, με όλα τα νέα δεδομένα και τις νέες τάσεις. Και νομίζω το αποτέλεσμα είναι εκπληκτικό και γευστικότατο. Προσπαθούμε, και μπράβο σας. Προσπαθούμε να τιμάμε την παράδοση πάντα και σχεδιάζουμε πάντα μια εξέλιξη στην εταιρεία, δημιουργώντας νέες τάσεις γενικά και σε καταστήματα και στα τρόφιμα, τα οποία προσπαθούμε να πάμε ένα βήμα παραπάνω συνέχεια και να είναι πάντα ποιοτικά και γευστικά. Δεν προσέχετε όμως μόνο αυτό, προσέχετε και το design των μαγαζιών, γιατί είναι ιδιαίτερα. Ναι. Να λέμε την αλήθεια, είναι όμορφα, είναι κομψά, έχετε προσέξει ακόμη και τις λεπτομέρειες. Κοιτάζω τι θα πρωτοδοκιμάσω τώρα από όλα αυτά και δεν ξέρω τι, εν πάση περιπτώσει, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, μην ενοχλήσετε αν εγώ τσιμπήσω κάτι. Όχι. Ελεύθερα. Είναι γιορτές τώρα. Μπορούμε. Πέρα όμως από αυτή την φαντασία που χρησιμοποιείτε στις δικές σας χριστουγεννιάτικες δημιουργίες, αλλά και κατά τη διάρκεια του χρόνου, φροντίζετε να αναβαθμίζεστε και εσείς οι ίδιοι. Και αυτό είναι το σημαντικό, αυτό πηγάζει και αυτό αντικατοπτρίζεται ακόμα και σε επιλογές των καταναλωτών, οι οποίοι σπέβδουν να σας προτιμήσουν. Στο Ηράκλειο με 9 καταστήματα, κύριε Νικολιδάκη, κάνω λάθος. 9 καταστήματα είναι στο Ηράκλειο. Προσπαθούμε κάθε μέρα με φρέσκα προϊόντα, αγνές πρώτες ύλες και τις καλύτερες πάντα από επιλογή να παράξουμε προϊόντα και τα χριστουγεννιάτικα και τα μη χριστουγεννιάτικα φυσικά. 9 σημεία στο Ηράκλειο. Μην μπερδεύετε ο κόσμος, κριτικός φούρνος Daily είναι αυτός που αγαπάμε. Ναι. Είναι αυτός που αγαπάμε. Με το ωραίο design, εγώ θα το πω και θα το ξαναπώ, γιατί είναι πάρα πολύ όμορφο. Είναι ωραία τα μαγαζιά, έχουν μια ομοιομορφία. Έχετε φροντίσει, έχετε δώσει τις δικές σας πινελιές και είναι νομίζω μια εξαιρετική δουλειά και ένα πλάνο το οποίο έχει ξεκινήσει
πολλά χρόνια πριν και η νεότερη γενιά, εσείς κύριε Νικολιδάκη, τώρα πλέον, αναλαμβάνετε να διεκπαιρεώσετε όλο αυτό το έργο που ξεκίνησε κάποτε. Ναι, τρίτη και, γενιά. Και να κρατήσετε τις ισορροπίες παντού, από τα γλυκά μέχρι το design στα καταστήματα, μέχρι οτιδήποτε νέο φέρετε στην επιχείρησή σας. Προσπαθούμε να αναβαθμιζόμαστε συνεχώς, να μην μένουμε στάσιμοι, ώστε να πηγαίνουμε, να ανεβάζουμε και τον πύχη λίγο παραπάνω και να είμαστε, προσπαθούμε να πρωτοτυπούμε γενικά. Mm-hmm. Και σε προϊόν και σε design των καταστημάτων και σε συσκευασία. Είμαστε συνέχεια σε ένα ψάξιμο, έτσι, σε μια... Δεν μπορώ εγώ κάτι θα τσιμίσω. Μα βλέπεις και το πανέμορφο τρενάκι. Να μας τυράσουν. Α, όχι, να καταλαβαίνω, να θαυμάσω. Να θαυμάσεις, δεν μπορεί, κάτι θα πάρεις. Θα πάρω, βέβαια, πώς θα πάρω. Αυτό είναι μελομακάρονο. Ναι, μελομακάρονο με σοκολάτα. Με σοκολάτα. Και εδώ, κουραμπιές. Ναι. Μα τι να. Μπορώ να τα πάρω όλα αυτά. Αυτό είναι το πανετόνε σε ατομικό. Δηλαδή, ατομικό. Θες να πάρεις το πρωί τον καφέ σου, παίρνεις ένα πανετόνε. Μπράβο. Ναι, δεν είναι και εύκολο τώρα να παίρνεις τον καφέ και να θες να φας μεγάλο. Όχι το μεγάλο ότι δεν θα το φας, αλλά ναι, το μικρό είναι πιο εύκολο. Λοιπόν, εγώ γνωρίζετε πολύ καλά, το σπίτι μου είναι κοντά στην Ολοφ Πάλμε, εκεί που έχετε το κατάστημα. Κάνετε εργασίες, προχωράνε κανονικά. Ναι. Εκεί νομίζω έχετε στηρίξει το μέλλον της επιχείρησης. Κάτι νέο ετοιμάζετε όλοι στη γειτονιά, αυτό αναφέρουν. Δεν ξέρω τι κάνετε, τι περιμένετε. Το κατάστημα του Ολοφ Πάλμε έκλεισε πριν. Εγώ, συγγνώμη. Ναι, βέβαια, σαν νυχτά. Έκλεισε και εσείς φέτος τα 15 χρόνια λειτουργίας και αποφασίσαμε να κάνουμε μια ανακαίνιση παρά δηλαδή, τη χρονιά έτσι πώς εξελίχθηκε. Να κάνουμε μια ανακαίνιση, να δώσουμε στον κόσμο μια... να μπαίνει σε ένα νέο περιβάλλον, ευχάριστο, να είναι πιο ζεστό. Και σχεδιάζουμε και κάτι καινούριο που θα γίνει στο μισό περίπου κατάστημα, το οποίο θα αφήνουμε έκπληξη. Έκπληξη, δεν θα μας αποκαλύψετε, κύριε Νικολιδάκη, τίποτα. Το οποίο, ναι, θα, από τον καινούριο χρόνο δηλαδή, θα είμαστε έτοιμοι να το παρουσιάσουμε αυτό το concept. Με το καλό. All day. Εγώ μπορώ να δείξω εκείνο εκεί που το έχω ερωτευτεί και μου αρέσει πολύ. Απορώ πώς τα κάνετε, για μένα οι ζαχαροκλάστες. Είστε επιστήμονες. Πώς γίνεται να το φτιάξεις τώρα όλο αυτό. Και δες και λεπτομέρειες, έχει καμπαναριό, θα τρελαθώ. Το κάνετε έτσι, σοκολατάκι, σοκολατάκι, σοκολατάκι. Πώς το φτιάχνετε. Είναι καλούπια και τα ενώνεις με τα... Μα λέω εγώ ότι είναι τέχνη, είναι τέχνη. Αλλά έχει διαδικασία. Μα δείτε τώρα εδώ τι όμορφο που είναι. Και ο δεν κόσμος... και πολύ ωραίο να το προσφέρεις κάπου. Αυτό θέλω να πω. Ο κόσμος θα επιλέγει πιο πολύ για να στολίσει ένα σημείο του σπιτιού του ή για να τον δοκιμάσει. Είναι κρίμα να και το χαλάσει αυτό το δημιούργημα. Πραγματικά και εγώ θα το λυπόμουν. Εντάξει, είναι και η σοκολάτα που έχει διατηρησιμότητα. Δηλαδή, αν τη φυλαχτεί σωστά και δεν είναι σε περιβάλλον το οποίο να έχει ζέστη, κρύο, να σπρίζει κλπ. Και το οποίο μπορεί να το διατηρήσεις ή μπορεί να το καταναλώσεις αμέσως. Δηλαδή, εάν το έχεις σπίτι σου, νομίζω το καταναλώνεις ναι. αμέσως. Ή μπορεί να το κάνεις δώρο στο βαφτιστήρι σου, μπορεί να... είναι, έχει διάφορες πρακτικότητες το συγκεκριμένο. Είναι γιορτές. Όλοι μας θέλουμε το κάτι καλύτερο ποιοτικά στο σπίτι μας και φαντάζομαι το αντιλαμβάνεστε κι εσείς από την προθυμία του κόσμου που έρχεται στα καταστήματα. Τι επιλέγει περισσότερο έτσι και σε καθημερινή χρήση, daily, σε καθημερινή χρήση του. Στο σπίτι του, με τον καφέ του, προτιμάει τα χριστουγεννιάτικα ή καταλήγει στις γνωστές μεθόδους, παίρνουμε την τυροπιτά μας που τόσο ή άλλως πιθανώς είναι το ζεστή, εντάξει. απολαμβάνει όλες αυτές τις χριστουγεννιάτικες δημιουργίες με τον καφέ του. Νομίζω ότι φέτος, παρά ποτέ, έχει μεγαλύτερη ανάγκη ο κόσμος. Mm. Έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα να ψωνίζει χριστουγεννιάτικα με λομακάρονο γκουραπιέδες. Πέρα από την καθημερινότητα με τον καφέ, την τυρόπιτα, το σάντουιτς, τουλάχιστον μπορώ να πω ένα μήνα πριν, έχει ξεκινήσει και ψωνίζει σιγά σιγά τα χριστουγεννιάτικα. Έχει την ανάγκη να στολίσει. Mm. Έχει την ανάγκη, στολίσαμε όλοι φέτος πολύ νωρίτερα. Έχει την ανάγκη να βάλει νόστιμες λιχουδιές στο σπίτι του, να διακοσμήσει το τραπέζι. Του. Γενικότερα υπάρχει αυτή η αίσθηση. Γενικότερα δηλαδή μας μεταφέρεται αυτό από τους πελάτες ότι θέλει να μπει στην εορταστική αυτή η διάθεση. Είναι δύσκολες ημέρες που περνάμε, αναμφισβήτητα. Τα Χριστούγεννα πάντα μας κάνουν να νιώθουμε ωραία, να νιώθουμε. Θα πάρω ένα μαχαίρι, μου επιτρέπετε. Αν νόμιζα, θα φας κι άλλο. Φας κι άλλο. Όχι, θέλω να κόψω το τσουρέκι. Το τσουρέκι. Λίμωνο. Σας το υποσχέθηκα στην αρχή. θα το κόψω προκειμένου να πέσω. Είναι ότι πριν με χαιρετήσει, πρώτα βλέπω το τσουρέκι. Πρώτα είδα το τσουρέκι. το πρώτο είναι με σοκολάτα. το μεσαίο είναι μπουέλ. Και είπα κιόλα, λέω, θα το κόψω κύριε Νικολιδάκη, όχι για μένα. Για τον κόσμο να δει από μέσα που τρέχει σοκολάτα. Όχι, καταλαβαίνω άλλο. Δεν μου λέτε ποιο είναι αυτό με τη σοκολάτα η οποία. Η σοκολάτα είναι το πρώτο με τη μαύρη σοκολάτα. Αυτό, με τη μαύρη σοκολάτα. Α, έχετε βάλει και σκουφάκι του Άι Βασίλη εδώ, ναι. Και τη λεπτομέρεια, βρε παιδιά. Και τη λεπτομέρεια, γι' αυτό. Η λεπτομέρεια κάνει διαφορά. Σιάννα μου, αυτό είναι το δικό σου. Το από εκεί να υποθέσω, Είσαι δίκαιος όμως, δεν μπορώ να πω. Πω, ρε Λευτέρη, δεν μας λυπάσαι καθόλου. Κοίτα τώρα, Δανάη. Κοίτα, Δανάη. Αφιερωμένη.
αυτό. Εδώ είμαστε. Ο Χριστός και η Παναγία. Μάλιστα. Όλα αυτά είναι σοκολάτα μέσα, ε. Ναι. Όλο. Γεμάτο. Όλο γεμάτο. Είναι και πραγματική σοκολάτα. Είναι και ζεστό, μας το φέρατε και ζεστό κιόλας. Μπράβο σας, κύριε Νικολιδάκη. Εξαιρετικό. Πω. Τι ιδιαίτερο έχουν οι ευρωπαϊκές γεύσεις, εννοώ από τις χώρες, από τη Βιέννη, από την Ιταλία, το πανετόνε, συγκριτικά με τα δικά μας τα παραδοσιακά προϊόντα τα οποία διαθέτεται ούτως ή άλλως. Έχουν άλλες συνταγές, προφανώς. Άλλες. Ναι, άλλες συνταγές, άλλο τρόπο παρασκευής. Είναι κάποια. Είναι κάτι προσωπικό σε εμάς, δηλαδή, αν το καταλάβουμε έτσι. Δεν είναι κάτι το οποίο. Α, δεν μου θυμίζει κουραμπιέ, δεν μου θυμίζει. Όχι, όχι, όχι. Είναι πολύ κοντά στα δικά μας δεδομένα. Ας πούμε, στην Ιταλία το πανετόνε, το κάνουν με κομμάτια φρούτα μέσα, τα οποία εμείς είμαστε πιο λάτρες σοκολάτες. Οπότε βάζουμε. Δηλαδή, κάνουμε κάποιες παραλλαγές. Το προσαρμόζουμε λίγο στο γούστο μας. Ναι. Εντάξει, μετά είναι ανάλογα μετά τι θέλει ο καθένας. Αν θέλει με κομμάτια σοκολάτας υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Mm-hmm. Υπάρχει δυνατότητα και με τα φρούτα και με επικάλυψη που είναι τα παραδίπλα που έχουμε στα κουτάκια. Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι πανετώνε, συνήθως το βλέπεις μόνο του, σκέτο, απλό. Ναι. Όχι ντυμένο με σοκολάτα. Εσύ σοκολάτα, δεν είστε καθόλου φιδωλοί. Βάζουμε σοκολάτα, μπόλοι εκεί πάνω, γιατί ξέρουμε ότι τα αγαπάει ο κόσμος. Εντάξει. Το έχει ανάγκη, ανεβαίνει και αλλάζει και η διάθεση. Και τα Χριστούγεννα θέλουμε σοκολάτα. Πάντα οι γιορτές χρειάζονται. Και δεν πειράζει, μπορείς να φας και λίγο παραπάνω. Δεν έγινε και τίποτα. Πείτε μου και κάτι άλλο. Έχετε e-shop. Ναι. Δημιουργήσατε ένα μοναδικό. Όσον αφορά το κομμάτι της διαδικτυακής περιπλάνησης, μπορεί ο κόσμος που μας βλέπει αυτή τη στιγμή να μπει στο e-shop του. Έχουμε πληροφορίες και κάτω χαμηλά στην οθόνη, να παραγγείλει οτιδήποτε θελήσει για το χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν και όχι μόνο από όλα αυτά που βλέπουμε. Τα πάντα και χριστουγεννιάτικα και μη από γλυκά, από κριτσίνια, παξιμάδια, δηλαδή τα πάντα υπάρχουν στο e-shop. Σύντομα θα μπουν και άλλοι κωδικοί βέβαια, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη γκάμα. Ήδη υπάρχουν 167, 168 από εκεί. Θέλω να διαλέξεις τώρα. Προϊόντα μέσα στο e-shop. Κοιτάω, οπότε δεν θα με δείχνει το πλάνο να. Για να φας καλό, τι θέλεις. <θέλεις. laughs> Θέλεις να σε κρύψουν να μπουν μπροστά. Όχι, όχι, όχι. εντάξει, νομίζω δεν θα χρειαστεί. Και έχουμε και βασιλόπιτα, είδα εκεί, καλά, είδα. Ναι, ναι, έχουμε και βασιλόπιτα. Θα την κρατήσουμε. Όχι, θα την κρατήσουμε. Τη βασιλόπιτα την κρατήσετε, ναι. Και θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, γιατί θα είσαστε και στην παρέα μας στο ρεβεγιόν το οποίο θα κάνουμε την Πέμπτη. Όλα αυτά που βλέπουμε εδώ στρωμένα πάντω στο μπουφέ της εκπομπής, θα έχουμε την ευκαιρία βεβαίως να κεράσουμε και τους καλεσμένους μας και όλο αυτό που θα στηθεί, είστε προσκεκλημένοι και εσείς κύριε Νικολιδάκη και εσείς κυρία Χατζηθεοδωρίδου, τραγουδάτε με τον Θεοδωρίδου. Μια μικρή, μακρινή συγγένεια. Μακρινή συγγένεια, μακρινή συγγένεια. Θέλουμε ευχές τώρα να μας πείτε. Ευχές, καλές γιορτές σε όλο τον κόσμο φυσικά, με υγεία, ευτυχία, χαρά, αγάπη και να είναι ολωνών οι ζωές γλυκές, εύχομαι. Και σαν τα γλυκά μας. Σαν τα γλυκά μας. Τι ωραίο. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω ότι στα 9 σημεία μας φέτος συνεργαστήκαμε με το χαμόγελο του παιδιού, γιατί τα Χριστούγεννα είναι και μία γιορτή αγάπης, οπότε χωρίς εμείς να βγάζουμε προσωπικά απολύτως τίποτα, να ξέρετε ότι σε όλα μας τα σημεία υπάρχουν μικρά γούρια από το χαμόγελο του παιδιού που πηγαίνουν εκεί για να βοηθηθούν αυτά τα παιδιά. Οπότε αφού θα κάνουμε που θα κάνουμε ένα δώρο, ας προσφέρουμε κιόλας. Μπράβο σας. Πολύ ωραία επιλογή. Μπράβο σας. Ούτως ή άλλως θα έχετε αποδείξει ότι θέλετε να προσφέρετε. Mm. Είπαμε ότι και οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιείτε είναι ντόπιες από εδώ, την Κρήτη. Βλέπω εκεί στο βάθος και τα μελωμένα τα. Ξεροτίγανα. Ξεροτίγανα. Αυτά δεν είναι χριστουγεννιάτικα, ή τα φέρατε για να μας ανέβει η διάθεση. Χριστουγεννιάτικα είναι. Είναι, ναι, ναι. Αλήθεια λέτε. Ναι. Τα προτιμούμε και Χριστούγεννα και Πάσχα. Ναι, και εγώ η αλήθεια είναι. Κάπου αλλού πηγαίνει το μυαλό μου, αλλά σε γάμο, δεν μας πειράζει. Ναι. Δεν μας πειράζει, μας συμφέρει που είναι Χριστουγεννιάτικα. Είναι και Χριστουγεννιάτικα. Το τρενάκι το βλέπεις τόση ώρα που το βλέπω κι εγώ. Α, να το πάρω και το βάλω. Παιδιά, δεν το είδα εγώ αυτό. Για φέρτε το λίγο. Να το βάλουμε κάτω από το δέντρο. Μα αλήθεια τώρα. Σοκολατένιο γι' αυτό. Ολόκληρο τρενάκι. Ορίστε. Το οποίο είχε και καραμελίτσες. Ξεκίνα εσύ από το πίσω βαγόνι. Και θα βρεθούμε στη μέση. Ξεκίνα. Ναι, θα βρεθούμε στη μέση κάποια στιγμή. Μπράβο. Πολύ όμορφο είναι. Πρωτοτυπείτε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί δίνετε το κάτι παραπάνω στην αγορά της πόλης μας. Να είστε καλά, κύριε Νικολιδάκη, και εσείς, κύριε Χατζηθεοδωρίδου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κάτι μου λέει ότι θα τα ξαναπούμε σύντομα. Άνοιξε να. Επίτηδες. Επίτηδες, έλα. Πλησίασε. Θα το αφήσουμε. Ανοίγει. Να είστε καλά, καλές γιορτές να έχετε. Καλές γιορτές, καλές γιορτές. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Και έτσι, όμορφα και γλυκά.
Δεν ξέρω τι θέλω τώρα, μελομακάρονο, κουραμπιέ. Ελάτε, κεραστείτε. Μην τρέπεστε. Όχι. Πάμε σε διάλειμμα. Ευχαριστώ.